Έξαρση. Δεν υπάρχει άλλο. Έξαρση. Το βλέπω δηλαδή και με το δικό μου το παιδί. Τα παιδιά, ναι. Εμένα τώρα είναι μείωση. Τώρα πάμε στο γιατρό, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι έλεος. Αντιμετωπιμένα μεγάλο κύμα ιώσεων, το οποίο φαίνεται πως ήρθε νωρίτερα από τη συνηθισμένη εποχή, βρίσκονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία όλης της χώρας, αφού καθημερινά καλούνται να εξετάσουν δεκάδες περιστατικά, τα οποία αφορούν κυρίως σε παιδιά, νέους, αλλά και ηλικιωμένους που κόλλησαν. Ναι, γρήπη, ναι, και ειδικά τα μικρά παιδάκια, από ό,τι βλέπω δηλαδή, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πέρα από το να προφυλάζομαστε συνέχεια, αλλά και πάλι. Δεν μπορείς να κλειστείς. Πάλι μέσα στο σπίτι δεν κλείνεις. Έχουμε κυκλοφορία πολλών ιών, αναπνευστικών ιών, τούτη την περίοδο. Υπάρχει και το γεγονός ότι η μασκοφορία των τελευταίων ετών έχει ουσιαστικά αποδυναμώσει το αμυντικό σύστημα του οργανισμού, ο οποίος σε καθημερινή βάση σκανάρει τους αναπνευστικούς ιούς της κοινότητας. Αυτό το βλέπουμε ειδικά στα μικρά παιδιά. Οι ιώσεις με την γρήπη είναι αυτές οι οποίες προπορεύονται αυτή τη στιγμή, χωρίς αυτό να αφήνει πίσω και τον κορονοϊό. Έτσι, αλλά πράγματι βλέπουμε μια έξαρση όπως αναμένεται και είχαμε ήδη τις προηγούμενες εβδομάδες. Και πράγματι η λοιμώξη αναπνευστικού, κατώτερου αναπνευστικού, δηλαδή οι πνευμονίες λόγω ιώσεων, είτε αυτή τη γρήπη είτε άλλων ιώσεων, είναι αυτές οι οποίες προεξάρχουν αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νοσοκομεία. Μόνο στο τμήμα επικόντων περιστατικών του νοσοκομείου Πύργου από την 1η μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου, συνολικά 644 ασθενείς απευθύνθηκαν στην παθολογική κλινική και 1052 παιδιά στην παιδιατρική, με την κορύφωση να παρουσιάζεται το τελευταίο τριήμερο των Χριστουγέννων. Οι εισαγωγές στις δύο κλινικές το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς όλο το 24ωρο. Περάσαμε δυσκολότερα και ίσως κάποια στιγμή ξαναπεράσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όπως διαμορφώνεται το επιδημιολογικό φορτίο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα κορονοϊός, έτσι μην το ξεχνάμε. Ήδη υπάρχει μεγάλο φορτίο στο ΕΣΥ από τις επισκέψεις των πολιτών στα νοσοκομεία. Και ειδικά τα μικρά παιδιά. Παίρνουμε τα μέτρα μας, φοράμε μάσκα όσο μπορούμε σε κλειστούς χώρους οπωσδήποτε και σε εξωτερικούς όπου έχει πάρα πολύ κόσμο. Προσέχουμε, έχουμε κάνει τα εμβόλια, κάναμε και τα αντιγρυπικά και για τον πνευμονιόκοκο και ό,τι εμβόλιο υπάρχει το κάναμε. Προσέχουμε και σε πυρόβια είναι η μόνη φορά που δεν φορά μάσκες. Η κατάσταση με την έξαρση των ιώσεων δεν έχει να κάνει μόνο με το διάστημα που διανύουμε, αλλά ξεκίνησε από τα τέλη Οκτωβρίου, κυρίως με έξαρση στις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Γενικότερα όμως εφέτος οι ιώσεις έκαναν την εμφάνισή τους πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η γρήπη που συνήθως ξεκινάει στα τέλη Δεκεμβρίου, με κορύφωση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, φέτος μας ήρθε ένα μήνα νωρίτερα. Εφιστώ την προσοχή των πολιτών και υπογραμμίζω την σημασία της γρήπης. Είναι ένα νόσημα το οποίο μπορεί να προληφθεί και έχει πολύ καλή αποτελεσματικότητα το εμβόλιο της γρήπης. Έτσι δεν είναι κάτι άγνωστο, το έχουμε τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω μας και έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία και έχουμε και μια αντιμετώπιση. Οπότε σίγουρα οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι, μάλλον οι υγιείς, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο και έχουν έντονη δραστηριότητα, πράγματι συστήνουμε κατά προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες βέβαια να εμβολιαστούν. Η διάγνωση βοηθάει στο ότι η θεραπεία είναι εντελώς διαφορετική για τον ιό της γρήπης από τον ιό COVID, άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το στοιχείο της διάγνωσης και φυσικά να τηρούμε τους κανόνες. Οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα καλό είναι να φορούν μάσκα στους εσωτερικούς χώρους και σε χώρους συνωστισμών.